devotion. Κώστας Τσίλης, καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα σας, χαίρετε τα σέβη μου, τι κάνετε? Μια χαρά, εσύ πώς τα είδες σήμερα? Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ εκεί που προσπαθεί να πετύχει μια υπέρβαση, γιατί η υπέρβαση είναι να συνεχίσει σε αυτό τον όμιλο, από αυτό τον όμιλο μάλλον και μετά το Δεκέμβρη. Στο τέλος, αν δεν τα καταφέρει, θα μιλάμε για έναν από τους πιο ποδοσφαιρικά άδικους αποκλεισμούς στη σύγχρονη ιστορία της. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, όποιος είδε το σημερινό παιχνίδι, δεν βάζω τα προηγούμενα, έτσι που και εκεί υπήρχαν παιχνίδια που η ΑΕΚ πήρε λιγότερα από όσα δικαιούται. Αλλά ειδικά στο σημερινό παιχνίδι, η ΑΕΚ όχι απλώς δεν πήρε αυτό που δικαιούται. Η ΑΕΚ θα το συζητάει για πολύ καιρό ακόμα το πώς δεν κατάφερε να πάρει αυτό το παιχνίδι απέναντι σε μια Brighton που μιλάμε για μια αγγλική ομάδα, μια ομάδα Premier League, μια ομάδα η οποία έχει συνηθίσει να παίζει 10 φορές, σε ταχύτητες μάλλον 10 φορές υψηλότερες από αυτές που παίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες, όχι μόνο η ΑΕΚ. Και αρκεί μόνο να δει κανείς και να διαβάσει τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής στον Τετσέρμπι, που είπε ότι η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη από εμάς. Υποφέραμε σε όλο το παιχνίδι και πρώτη φορά όσο είμαι στην Brighton κερδίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι αυτή η δήλωση του προπονητή τα λέει όλα. Και ο τρόπος ακόμα και που το διαχειρίστηκε ο Τετσέρμπι όταν η ΑΕΚ έμεινε με 10 παίκτες, φανερώνει το πόσο. Εντάξει, δεν ξέρω αν η λέξη είναι η κατάλληλη, το τρομάξει, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι. Γιατί αντί να έπαιζε με παίκτη παραπάνω, είτε είχε προβάδισμα, έβγαλε πρώτα το Μιτώμα, μετά το Ζωάο Πέδρο, και αντί να τους αντικαταστήσει με έναν επιθετικό ή με έναν εξτρέμ, όπως είναι οι αντίστοιχες θέσεις, έβαλε δύο χαφ, μήπως και κρατήσει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ήταν πολύ, πολύ μεστή η εικόνα που είχε η ΑΕΚ απόψε, και σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει σε άλλα παιχνίδια, η ΑΕΚ δεν μπορεί να πει απόψε ότι έχασε ευκαιρίες από αστοχία. Έκανε καλές ευκαιρίες, είχε δοκάρει. Είχε καλή επιθετική λειτουργία, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, βάλ την μπάλα μέσα, είσαι άστοχος, βάλ την μπάλα μέσα, όπως για παράδειγμα ήταν η καθαρή ευκαιρία του Γιόνσον με τον Άγιαξ. Τώρα η ΑΕΚ δημιούργησε καλές φάσεις που όμως δεν μπήκαν, είτε γιατί ο τερματοφύλακας της Brighton τις έβγαλε, είτε γιατί η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι στη φάση του Τσούμπερ. Εντάξει, θα γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το πέναλτι που δόθηκε. Είναι νομίζω ένα πέναλτι βαρύσιο. Δηλαδή, τι εννοώ? Εννοώ ότι με γυμνό μάτι είναι δύσκολο να καταλάβεις αν έχουν μπλέξει τα πόδια τους. Είναι δύσκολο να καταλάβεις αν υπάρχει ανατροπή στο πώς ακουμπάει το χέρι του Σιμάνσκι πάνω στον Ζωάο Πέδρο. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένα πέναλτι που σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά είναι αυτό που έκρινε επί της ουσίας τον νικητή. Και ήρθε σε ένα χρονικό σημείο που δεν είχε καμία σχέση με τη ροή του αγώνα. Δηλαδή, η ροή του αγώνα ήταν η ΑΕΚ έπαιζε την Brighton στο μισό γήπεδο. Έψαχνε τρόπο να βρει τον γκολ. Έχασε την ευκαιρία με τον Κατσίνοβιτς που έβγαλε ο τερματοφύλακας της Brighton. Αυτό το πέναλτι επί της ουσίας έγραψε την ιστορία του παιχνιδιού και αυτό είναι το άδικο της υπόθεσης. Τώρα η ΑΕΚ έχει μια ακόμα ζαριά να πάει στο Άμστερνταμ. Έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, η Μαρσέη κερδίζει με 3-2. Βέβαια είναι ένα τρελό παιχνίδι και δεν ξέρεις που θα κάτσει η μπίλια. Αν εν πάση περιπτώσει μείνει αυτό το 3-2 ή ακόμα και 3-3 να έρθει το παιχνίδι, η ΑΕΚ βολεύεται και με την ισοπαλία για να συνεχίσει. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο και πόσο υπερβατικό είναι να μπορέσει η ΑΕΚ να πάρει αποτέλεσμα μέσα στην Άμστερνταμ Αρίνα, μέσα στην Johan Cruyff Αρίνα, όσο και κακή κατάσταση να είναι ο Άγιαξ. Αλλά εδώ που ήρθαν τα πράγματα, και έτσι κι αλλιώς από την αρχή του ομίλου αυτό που ζητούσε η ΑΕΚ, υπέρβαση ήταν. Απλώς αν στο τέλος η ΑΕΚ τερματίσει τέταρτη, προφανώς κανείς δεν μπορεί να της πει γιατί τερμάτισε τέταρτη σε έναν όμιλο που ήταν η Brighton, ο Άγιαξ και η Μαρσέη. Από την άλλη μεριά θα αισθάνεται μια ποδοσφαιρική αδικία, γιατί δικαιούταν πολύ περισσότερα σε πολλά παιχνίδια και κυρίως το απόψινό απέναντι στην Brighton. Δεν ξέρω αν. Okay, είναι ένα πολύ μεγάλο παράσημο το γεγονός. Ο τρόπος με τον οποίο έχει μιλήσει ο Τετζέρμπι για την ΑΕΚ και την εμφάνισή της. Ωστόσο, είναι και μια μίνι παρηγοριά, το πω εγώ, γιατί από τη στιγμή που είχε μια τέτοια εικόνα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε αυτό, Κώστα. Δηλαδή και στα προηγούμενα μάτς λέμε ότι με τη Μαρσέιγ είχε τις στιγμές της, τουλάχιστον όχι λιγότερες από τη Μαρσέιγ για να έρθει ένα παιχνίδι 0-2, όπως ήρθε με τη Μαρσέιγ. Και το παιχνίδι με τον Άγιαξ, που αν και ο Άγιαξ είχε μπει λίγο καλύτερα, το ισορρόπησε η ΑΕΚ και στο τέλος με την ευκαιρία αυτή του Γιόνσον, που νομίζω ότι θυμόμαστε για πολλά χρόνια, μπορεί να λέει ότι μπορούσε να πάρει και την νίκη. Αλλά αν τελικά όλο αυτό, όλη αυτή η ζήτηση που κάνουμε, συνιστά και μια αιτία προβληματισμού. Προφανώς όλο
στα αιτία προβληματισμού, δηλαδή το γεγονός ότι συζητάμε για αυτή την ευκαιρία του Γιόνσον. Συζητάμε για ευκαιρίες στο ελληνικό πρωτάθλημα που πετάχτηκαν πάρα πολύ εύκολα και η ΑΕΚ το πλήρωσε. Απλώς υπάρχει κάτι που έχει να κάνει με το αποψινό μάτς. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε στα μάτς με τη Μαρσέγ, γιατί σε μάτς με τη Μαρσέγ η ΑΕΚ είχε και κατά διαστήματα καλή απόδοση, υπήρχαν και, και διαστήματα μέσα στο παιχνίδι που η Μαρσέγ ήταν καλύτερη από την ΑΕΚ. Στο αποψινό παιχνίδι δεν υπήρχε κανένα σημείο, με εξαίρεση ίσως το πρώτο δεκάλεπτο, που να πεις ότι η Brighton ζόρισε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ από το 15 μέχρι το 95 που τελείωσε το παιχνίδι είχε την Brighton στο μισό γήπεδο. Αλλά αυτή τη φορά από την άλλη μεριά δεν υπάρχει μια ευκαιρία που να πεις «Βάλτο ρε Γιόνσον». Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Προφανώς είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ και πολύ καιρό για την αποτελεσματικότητα της ΑΕΚ, γιατί είναι η ομάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά ακόμα και στην Ευρώπη που δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις. Στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι η ομάδα με τις περισσότερες τελικές μακράν της δεύτερης και παρόλα αυτά δεν είναι μέσα στην τριάδα με την καλύτερη επίθεση. Είναι ένα πράγμα το οποίο το συζητάει ο Αλμέιδα, το έλεγε και στη συνέντευξη τύπου χθες πριν από το παιχνίδι, στην ερώτηση που του κάναμε τι διαφορετικό πρέπει να κάνει η ΑΕΚ για να κερδίσει αύριο την Brighton σε σχέση με τα δύο προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια στο Europa League που ήταν καλή απέναντι στον αντίπαλό της αλλά δεν κέρδισε και είπε να κάνουμε τις ευκαιρίες γκολ. Εντάξει, πάλι δεν τις έκανε, πάλι δεν κέρδισε και μένει αυτό το ότι πρέπει να βρει τρόπο η ΑΕΚ να γίνει πιο αποτελεσματική. Ίσως αυτό περνάει μέσα από το ότι πρέπει να επιστρέψει ο Γκαρσία, να μπει ξανά ο Πόνσε στη θέση του. Όλα αυτά ενδεχομένως παίζουν το ρόλο τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα αντικείμενο προβληματισμού όταν μια ομάδα παίζει τόσο ωραίο ποδόσφαιρο που το παραδέχτηκε και ο Ντε Τσέρμπι, το ένιωσε και ο κόσμος. Ο κόσμος στο τέλος χειροκρότησε την ΑΕΚ εδώ σαν να έχει κερδίσει. Δηλαδή ένιωθε αν δεν ήξερε το αποτέλεσμα και έβλεπε την αντίδραση του κόσμου μετά το ματς, θα νόμιζε ότι η ΑΕΚ έχει κερδίσει. Ενώ οι παίκτες μέσα στο γήπεδο αισθανόντουσαν τόση πίκρα που αυτή τη φορά δεν είχαν κουράγιο καλά-καλά ούτε στον κόσμο να πάνε. Είναι ένα αντικείμενο προβληματισμού, είναι μια συζήτηση που είναι ανοιχτή στα σπάτα για το πώς θα γίνει η ΑΕΚ πιο αποτελεσματική, γιατί έχει μπροστά της επί της ουσίας ακόμα και την Ευρώπη, αλλά και ολόκληρη τη σεζόν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, Κώστα, θα έχεις δουλειά και το Γενάρη για τις μεταγραφές, οπότε εδώ θα είμαστε να τα λέμε στο Sportal. Θα δείξει, δεν ξέρω αν θα έχει τόση πολλή δουλειά. Δηλαδή, νομίζω ότι επειδή ο Αλμέιδα δεν είναι και μεγάλος φαν των προσθηκών μέσα στον μεσούση τη σεζόν και μέσα στο Γενάρη, η ΑΕΚ κοιτάζει, εξετάζει την αγορά. Αλλά νομίζω ότι αν κάνει μια κίνηση, μία θα είναι. Δηλαδή, δεν βλέπω παραπάνω και αυτή αν.